Bonsoir à tous. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Ήρθε η στιγμή να λάβετε όλες θέσει. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ε, πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλες αφήξεις αυτή τη βραδιά... αφιερωμένοι στην ιστορία του Γαλλικού Ινστιτούτου... επαφορμή της δημοσίευση του βιβλίου... «De l'école chiffard à l'institut français de Grèce». Είναι πολύ συγκινητικό για τη Γαλλία η γλώσσα και ο πολιτισμό τη να εκπροσωπείται από ένα προσωπικό όπω εσά, να αναδεικνύεται σε όλε τι περιοχέ αυτέ τι χώρες και σε όλε τι μορφέ. Αναμφισβήτητα για το Γαλλικό Ινστιτούτο υπάρχει το έργο τη διδασκαλία, η διαρκή επαφή που είναι ο πολιτισμός η επέκτασή του, η γνωστοποίηση και η καλλιέργεια της αγάπης για τον πολιτισμό αυτό. Υπάρχει επίσης και είναι εξίσου σημαντικό αυτό που μπορεί και πρέπει να δημοσιευτεί και είναι η άμεση διαρκή και πρακτική σχέση μεταξύ του πνεύματος της Γαλλίας και της Ελλάδος. Αυτά είχε πει ο στρατηγός Ντογκόλ κατά την επίσκεψή του το Μάιο του 1963 χώρος εκπαίδευσης, πολιτισμού, επαφής και στενής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας. Το 1963, πριν από 60 χρόνια, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος είχε ήδη 60 χρόνια περίπου ιστορίας. Ο αιώνας αυτός και τα χρόνια ύπαρξής του δεν καταγράφονταν σε κανένα βιβλίο. Ο Μικαέλ από ε, προκατοχός μου, μαζί με την Ιζαμπε Λοριό, πολιτιστική ακόλουθο στην οποία ε, αφιερώνεται το βιβλίο, φρόντισαν να καλύψουν αυτό το κενό μετά από περιπέτειες και μια πανδημία που ε, διατάρεξε πολλά σχέδια. Συνεργάστηκαν ε, πολύ για το γαλλικό σχολείο ε, και η γαλλική σχολή για να δημοσιεύσουν το βιβλίο. Πολλά μέλη του Γαλλικού Ινστιτούτου στήριξαν αυτή την εκδοτική προσπάθεια, το εκδοτικό έργο, κυρίως σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα αρχεία μας και στις φωτογραφίε. φωτογραφίες. Αυτή η όμορφη και μακρά ιστορία που θα σας παρασιά, παρουσιάσουμε σήμερα με την Λυσή Αχνού, ε, καθηγήτρια συγκριτική λογοτεχνία και μεταφράστρια, η οποία συμμετάσχει σε πολλά συλλογικά έργα για τι γαλλοελληνικέ σχέσει, μεταξύ αυτών στο βιβλίο «Στη σκιά του Λικαβητού» στις εκδόσεις και πάλι της Γαλλικής Σχολής και ο Νικόλας Μανιτάκης, καθηγητής της πολιτισμικής ιστορίας της Γαλλίας στην... στο ΕΚΠΑ στη Γαλλική Φιλολογία. Ο κύριος Μανιτάκης δημοσίευσε πρόσφατα δύο βιβλία για τις σχέσεις της Ελλάδας και της Γαλλίας Ματαρόα από το μύθο στην Ισταρία και στην ελληνική γλώσσα ένα έργο για την ιστορία του Γαλλικού Ινστιτούτου από το 15 μέχρι το 1971, 1971 έτος κατά την οποία Οκτάβ Μεχλιέ ο οποίος ε, ήταν μεγάλος οραματιστής αποχωρεί και θα μας το αναφέρει στη συνέχεια. Πριν ε, αναφερθώ στην παρουσία του βιβλίου, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, την κυρία Όχ, η οποία είχε την δυνατότητα να ασκήσει ε, τα καθήκοντά της στον τομέα του πολιτισμού, η κυρία Σόκοφσκι, τη διευθύντρια της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, που συνέβαλε και επέτρεψε τη δημοσίευση αυτού του βιβλίου την ποιότητα και την φροντίδα του οποίου θα ήθελα να τονίσω. Κυρία Πρέσβη. Κύριε Διευθυντά του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδο, κύριε Νικολά, κυρία Διευθύντρια τη Γαλλική Σχολή Αθηνών, αγαπητή Βερονίκη, κυρίε και κύριοι, αγαπητά μέλη αυτών των ξέχοντων θεσμών και ιδρυμάτων, πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που παρουσιάζεται σήμερα παρουσιάζεται όχι μόνο σε ένα ερευνητικό έργο της Σχολής Αρχαιολογικής Σχολής των Αθηνών αλλά εντάσσεται και σε μία σειρά έργων που είχαν ζητηθεί στον Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου στο πλαίσιο του ερτοσμού των διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας-Γαλλίας. Πράγματι το πρώτο Ινστιτούτο, ο γαλλικό Ινστιτούτο στην Ευρώπη ξεκινά στη Φλωρεντία, ακολουθεί η Νάπολη, το Λονδίνο. Ακολουθούν και άλλα Ινστιτούτα τα οποία συνδέονται πάντοτε με το Πανεπιστήμιο. Η σχέση αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί δίνει τον τόνο μία σειρά ε, διορισμών που θα κάνει ο Σαν Ο πρώτος, αυτή αυτής της υπηρεσίας και εξέχων ε, συγγραφέα, ο οποίος στην αν, ε, διαπιστώνει, θεωρεί ότι η ανάπτυξη της παρουσίας της Ελλάδας είναι όχι μόνο ένα εργαλείο όπως τα κτίρια, είναι ένα εργαλείο soft power όπως τα λέγαμε σήμερα, αλλά η ανάγκη ανάπτυξης του πανεπιστημιακού μοντέλου, ε, γαλλικού πανεπιστημιακού μοντέλου στο εξωτερικό. Ο, ο Grenoble, Γκρονόμπλο και Λιλ γίνονταν πάρα πολλές συζητήσεις σκέψεων. Χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί εδώ είναι το τέκνο της Μητρικής μητρικού ιδρύματος Είναι μια ιδιαίτερη κληρονομιά. Ανακαλύπτουμε, ακόμη και εγώ, που ασχολήθηκα, όπως τα ο Νικόλα, να γιορτάσω την πολιτιστική μορφωτική διπλωματία όταν ήμουν επικεφαλής αυτού του δικτύου, αναδεικνύει το βάρος του Γαλλικού Ινστιτούτου την εποχή των Αθωνών και του σχολείου ΖΙΦΑ στην εκπαίδευση και στην έναρξη της δημόσιας ελληνικής εκπαίδευσης. Υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση και μια διάσταση που με ευχαρίστησε ανακάλυψε, με χαρά ανακάλυψα, χάρη στο έργο της Λουσί Αγνού και του Νικόλα Μανιτάκη. Το δεύτερο χαρακτηριστικό αυτού του βιβλίου και ευελπιστώ ότι θα το απολαύσετε όπω εγώ είναι το εξαιρετικό ερευνητικό έργο που έχει γίνει. Είχαμε ζητήσει στου διευθυντέ του Γαλλικού Ινστιτούτου να αναζητήσουν, να κάνουν έρευνα στα αρχεία. Και πράγματι, ένα από τα χαρακτηριστικά τη γαλλική διπλωματία είναι ότι είχαμε συλλέξει τα διπλωματικά αρχεία στο Παρίσι, Στη Νόντ, στη Κούχνευ, ένα κέντρο που συστήνω σε όλου του ερευνητέ να επισκεφθούν, γιατί ε, έχει πλούσιο υλικό, αλλά είχε αυτή η έλλειψη. Και γι' αυτό διοργανώσαμε με μια εκδοτική επιτροπή ιστορικών, μεταξύ αυτών Λογόν και πολλοί άλλοι ε, ιστορικοί που ενδιαφέρονταν για την ιστορία του 20ου αιώνα. Δρομολογήσαμε ένα ερευνητικό Έργο, με το σκεπτικό ότι τα αρχεία αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν υλικό χάρη στο οποίο οι ερευνητές ανά χώρα θα μπορούσαν να μελετήσουν τη, τα θεμέλια αυτής της επιρροής που περνά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη γλώσσα και πολλά άλλα μέσα γιατί πολύ απλά το εργαλείο, το Γαλλικό Ινστιτούτο θα πρέπει κάθε φορά να ανανεώνεται και αυτό επιτυγχάνεται μόνο όταν γνωρίζει κανείς καλά την ιστορία του. Την ιστορία του κτηρίου, των συνεργασιών, των διαφόρων προσεγγίσεων και τότε μπορεί κανείς να κατανοήσει πώς μπορεί να εξελιχθεί. Αυτό που με εξέπληξε διαβάζοντας επίσης το βιβλίο είναι η στήριξη, το βάρος και η στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης. Ο Νικολάι Μπαλά αναφέρθηκε στον στρατηγό Ντεγκόλ, συγκράτησα το ρόλο του Ινστιτούτου στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε μια δύσκολη περίοδο για την πρεσβεία αλλά και για τους Γάλλους, τους Γάλλους του Βυσί, τους ελεύθερους Γάλλους. Και πρέπει να, δω, να πω ότι εδώ διαπιστώνει κανείς ότι σε κάθε στάδιο το κράτος θα στηρίξει την ανανέωση, την διαιώνιση και πιστεύω ότι η στήριξη αυτή της γαλλική του γαλλικού κράτους υφίστατη, υφίσταται ε, και τώρα γιατί ε, αναλογιζόμαστε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε σε αυτή τη χώρα την Ελλάδα ως ε, ε, φίλοι, φίλος της Γαλλίας αυτή την παράδοση στον 21ο αιώνα πιστεύω ότι θα ανακαλύψετε με πολύ ενδιαφέρον μέσα από αυτές τις όμορφες σελίδε τις φωτογραφίες, την οικοδόμηση αυτού του έργου. Και διαβεβαιώ, θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι στηρίζω άνευ όρων του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, γνωρίζοντας ότι σήμερα έχουμε λιγότερα παραρτήματα, λιγότερες δυνατότητες χρηματοδότησης εκδηλώσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων. Σήμερα ήμασταν σε ένα συνέδριο για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Συμμετέχουμε επίσης σε ένα άλλο συνέδριο για τους διπλωμάτες συγγραφείς και διαπιστώνουμε πώς το κράτος μπορεί να μας στηρίξει να αναπτύξουμε τις αρχές και τις ιδέες τις οποίες μοιραζόμαστε στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρέσβη, αγαπητέ Νικολά, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι των δύο Ιδρυμάτων μας και θεσμών, μια η διευθρύντρια του, ε, της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, η Γειτόνισσα. Η Γαλλική Σχολή Αθηνών είναι ένα ερευνητικό ίδρυμα όπως γνωρίζετε και χαιρόμαστε για πάρα πολλούς λόγους για την πρωτοβουλία αυτή πρώτον για τη δημοσίευση αυτού του του βιβλίου που διαχέει ε, όλη την γνώση με τον υπεύθυνο των εκδόσεων του ΕΦΑ, τον οποίο ευχαριστώ εδώ, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους. Γιατί είναι μια κοινή ιστορία η Γαλλική Σχολή Αθηνών, ιδρύθηκε το 1846, είχε πολλές αποστολές και αυτό αναφέρεται στην επιγραφή μας ιδρύθηκε ως αναγνώριση στην αρχαία Ελλάδα και, χάρη, και λόγω της φιλίας με τη σύγχρονη Ελλάδα και νομίζω ότι αυτά τα λίγα λόγια είναι αποκαλυπτικά. Ξεκινάμε με την διερεύνηση ε, της αρχίας αρχαίας Ελλάδος, ε, της εθνογραφίας της, της, αρχ, της, αρχαίας Ελλάδος αλλά και της σύγχρονης Ελλάδος από ερευνητέ που αποστέλλονται από τη Γαλλική Ακαδημία σε αυτή τη χώρα η οποία σταδιακά κερδίζει την, ανεξάρτηση, την ανεξαρτησία του και αυτό δημιουργεί μια σειρά σχέσεων, ανθρώπινες σχέσεις που σφυριλατούν οι Γάλλοι ερευνητέ, θεσμικές σχέσεις όπου προκύπτει πολύ γρήγορα η ανάγκη πέρα από τις ερευνητικές δράσεις να διδαχτεί η γαλλική γλώσσα. Και αυτό το πρώτο σχολείο ΖΙΦΑ που ε, ίδρυσε η Γαλλική Σχολή Αθηνών θα αναπτύξει τη σχέση μεταξύ Ελλάδο και Γαλλίας. Η Γαλλική Σχολή Αθηνών, ερευνητικό ίδρυμα και σημείο αφετηρίας, είναι η απαρχή όλων εδώ των γαλλικών θεσμών που προβάλλουν τη γαλλική γλώσσα και τον πολιτισμό. Αυτές λοιπόν οι σχέσεις με την Ελλάδα ενισχύονται, ξεκίνησαν με την γαλλική σχολή ε, της Ελλάδα, ε, των Αθηνών από που προέκυψε το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και μπορεί να πει κανεί και το γαλλοελληνικό λύκειο τα οποία στην αρχή εντάσσονται σε μία και μόνη προοπτική. Αυτά αφηγούνται, αφηγείται το βιβλίο της Λουσί Αχνού και του Νικόλα Μανιτάκη. Αγαπητοί φίλοι των δύο ιδρυμάτων, σας συγχωρούμε γιατί πολλές φορές υπάρχει δημιουργείται σύγχυση μεταξύ αυτών των σε, αυτό, σε αυτή την γαλλική γειτονιά, στου πρόποδε του Λυκαβητού, που πολύ συνηθίζουν να αποκαλούν Γαλλική Ακαδημία. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα ε, οι αποστολέ μα είναι διακριτέ και συμπληρωματικέ. Ε, έρευνα και σύμπραξη και συνεργασία στη Γαλλική Σχολή Αθηνών, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδο, οι μορφωτικέ σχέσει με την Ελλάδα, εκμάθηση γαλλική γλώσσα. Αλλά το να επανέλθουμε στην κοινή μα ιστορία είναι πολύ σημαντικό για να θυμηθούμε τι προσδιορίζει τον χαρακτήρα και το πνεύμα των δύο Ιδρυμάτων μας. Η ανάλυση του παρελθόντος είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση του παρόντος και του μέλλοντος. Όπως το υπενθύμησε η πρέφης αλλά και Νικόλα, η σχολή δημοσίευσε μέσα σε αυτό το σε ένα βιβλίο για την ιστορία της μέσα στην Αθήνα, Αλόν Προντουλί Κιαμπέτ, ήταν το προήμιο για την κοινωνική ιστορία του Γαλλικού Ινστιτούτου των Αθηνών και αυτό το βιβλίο εδώ συμπληρώνει αυτό το έργο. Είναι δύο βιβλία, δύο έργα που άντλησαν από τα αρχεία του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και της Γαλλικής Σχολής Αθηνών και εκφράσω την αναγνώρισή μου προς τους δύο συγγραφείς για το έργο τους, την αφοσίωσή τους, ένα έργο πνοής το οποίο θα έχετε την ευκαιρία να ξεφυλήσετε και ευελπιστώ να αγοράσετε και κυρίως να εμπνευστείτε για να συνεχίσετε να διατηρείτε ζωντανή τη σχέση αυτή μεταξύ Ελλάδος-Γαλλίας που είναι στην καρδιά των δύο ιδρυμάτων μας. Σας ευχαριστώ και τους δει όλους για την ανάγνωσή σας, την προσοχή σας mm -hmm. και αυτή την υπέροχη σχέση, όμορφη σχέση που ενώνει τους δύο, τα δύο ιδρύματά μας. Καλησπέρα και πάλι. Δεχονίκ, ανέφερε ότι συγχέουν τα, τις δύο σχολές. Έχω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Έλαβα ένα βιβλίο αρχιτεκτονικής στα Γερμανικά μου. είχαν ζητηθεί φωτογραφίες για την σύγχρονη αρχιτεκτονική στην Αθήνα. Μου έστειλαν το βιβλίο. Αναφέρεται το Γαλλικό Ινστιτούτο με δύο φωτογραφίες... Και αναφέρεται ότι ιδρύθηκε από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών, από το 1846 είχε γίνει και ένα ε, λάθος τυπογραφικό. Αλλά υπάρχει μια ωραία ρίση στο τέλος που συνοψίζει, είναι ένα σύνολο Γαλλική Σχολή Αθηνών και Γαλλικό ε, Ινστιτούτο που αξίζει κανείς να μελετήσει. Παραμένουμε, λοιπόν, ένα ζευγάρι. Καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Θα παρουσιάσουμε το βιβλίο με τους δύο συγγραφείς και αυτό που με εκπλήσει στην ιστορία του Γαλλικού Ινστιτούτου είναι η μακρά ιστορία του. Σε σχέση με άλλες πρωτοβουλίες άλλων χωρών, νομίζω, προηγηθήκαμε 25-30 χρόνια από τους Γερμανούς, τους Ιταλούς και όταν πάμε πίσω στο χρόνο, στην Μητρική Σχολή, η Γαλλική Σχολή Αθηνών, δημιουργήθηκε 20-30 χρόνια πριν από την Σχολή Αρχιτεκτονικής. Κατά τη γνώμη πού οφείλεται αυτό, αυτός ο πρώιμος χαρακτήρας, με δεδομένο ότι η πρώτη σχολή είναι η Γαλλική Σχολή Αθηνών, είναι αυτό το κίνημα των φιλελλήνων που διατρέχει τις σχέσεις που διατηρεί η χώρα μας με την Ελλάδα και στον πολιτιστικό τομέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση πριν να απαντήσω γιατί πράγματι έχετε ε, ε, απόλυτο δίκιο. Θα ήθελα να εκφράσω κάποιες ευχαριστίες Ευχαριστώ σε σας καταρχήν, Νικόλα Έμπαλα, Διευθυντή του Γαλλικού του Ελλάδος, που όχι μόνο μας υποδεχόσαστε στο auditorium ε, Θόδρος Αγγελόπουλος για την παρουσίαση αυτού του έργου, αλλά μας τιμάτε με το συντονισμό αυτής της βραδιάς που οργανώσατε. Για να υπάρχει όμως παρουσίαση θα πρέπει να υπάρχει βιβλίο και θέλουμε λοιπόν να εκφράσουμε την αναγνώρισή μας σε όσους συνέβαλαν στην υλοποίησή του, μεταξύ αυτών και πρωτίστως τον Μικαέλ Οσό, τον Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδο από το 2015 μέχρι το 2019, που ενδιαφέρθηκε για το έργο μας και μας στήριξε και μας έδωσε και πρόσβαση στα αρχεία του Γαλλικού Ινστιτούτου, στην και στι φωτογραφίε. Να ευχαριστήσουμε επίση την Βερονίκ Σανκοφσκή, την διευθύντρια τη Γαλλική Σχολή Αθηνών, που αμέσω δέχτηκε την έκδοση του βιβλίου στη συλλογή Μον Μεδιτεράνια Βαλκανή. Και να ευχαριστήσω και τον Νίκολα Εμπαλά για άλλη μια φορά, που με την έλευσή του το 2021 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδο στήριξε ανεφόρον αυτό το σχέδιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης την Κριστίν Πουρέ, την υπεύθυνη της MediaTek Οκτάβ Μερλή και τον Διαμαντή Διαμαντόπουλο που για την αρρωγή τους στη συγκέντρωση όλου του εικονογραφικού υλικού και της τεκμηρίωσης. Επίσης και τον Bertrand Γκρονσάν και την ομάδα της υπηρεσίας των εκδόσεων της ΕΦΑ, χάρη στους οποίους ολοκληρώθηκε αυτό το εξαιρετικό έργο. Βέβαια, εκφράζουμε και μία σκέψη, Qu Question Isabelle Orio pour noter son histoire est dédié à, à sa mémoire. Alors, euh, j'en viens donc à, à la réponse. Oui, euh, effectivement, cette ancienneté euh, de, de l'Institut, euh, de cet établissement, a été, euh, est une des spéc de ses spécificités et un des éléments qui ont euh, attiré no notre attention et qui nous ont donné envie. D'écrire de, de ce livre, de faire les recherches et d'écrire ce livre. Euh, parce qu'effectivement, c'est un, euh, un cas absolument unique, il n'y en a pas d'autres euh, euh, qui présentent la même configuration. C'est-à-dire. un autre exemple, exemple, un un αλλά και όπως αναφέρθηκε και από την Πρέσφη, κατευθείαν επί τόπου στηρίχθηκε από ένα ερευνητικό ε, ίδρυμα που είναι η Γαλλική Σχολή Αθηνών. Δεν υπάρχει αντίστοιχη περίπτωση ούτε στην Αθένα, ε, οι άλλες αρχαιολογικές σχολές, ε, αμερικανικές, αγγλικές και άλλες, οι οποίες να έχουν δημιουργήσει ένα ε, μορφωτικό Ινστιτούτο, ούτε στο εξωτερικό να έχουν δημιουργήσει ένα μορφωτικό Ινστιτούτο. Είναι μια ιδιαιτερότητα, αποκλειστική ιδιαιτερότητα του εδώ Ινστιτούτου. Και βέβαια αυτό εντάσσεται στη μακρά ιστορία του γαλλικού φιλελληνισμού των ιδιαίτερων δεσμών που καλλιεργούνται μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας. Αυτό είναι προφανές. Αυτή η ιδιαιτερότητα μας προσάλκησε τον ενδιαφέρον, μας θέλησαμε να κατανοήσουμε γιατί και πώς είχε συμβεί να ιδρυθεί αυτό το Ίδρυμα και θελήσαμε να κατανοήσουμε σε αυτή τη μακρά ιστορία πώς μετά την ιδρυσή του το Ινστιτούτο κατόρθωσε να προσαρμόζεται στις αλλαγές της ελληνικής κοινωνίας, πώς αναπτύχθηκε γιατί άλλαξε σημαντικά έχει κανείς την αίσθηση ότι η Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ήταν ανέκαθεν όπως το γνωρίζουμε. Όχι, είναι ένα ένα ίδρυμα που άλλαξε σημαντικά κατά τη διάρκεια της ιστορίας του. Είχε αυτή την ικανότητα λοιπόν προσαρμογής στα ε, και αυτό προκάλεσε το ενδιαφέρον μας. Ένα άλλο στοιχείο είναι αυτή η στενή και προνομιακή σχέση με την πόλη των Αθηνών αφενός και ευρύτερα με το σύνολο της ελληνικής επικράτειας γιατί θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια το Ινστιτούτο της, ε, μετέπειτα αναπτύχθηκε σε όλο το, την ελληνική επικράτεια αυτή η στενή δεσμή, η στενή σχέση η οποία σηματοδοτείται με αυτό το άνοιγμα προς την πόλη και την κοινωνία των Αθηνών και των Ελλήνων αλλά χαρακτηρίζεται από το ενδιαφέρον για τον ελληνικό πολιτισμό σε όλες του τις μορφές. Μια σχέση, στενή δεσμή που εκφράστηκαν ιδιαίτερα κατά τις περιόδους κρίσης και δει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ε, θα μπορούσε κανείς να αναφέρει ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο αποτέλεσε κίνητρο για τη συγγραφή αυτού του έργου. Είναι το γεγονός ότι αυτή η μακρά ιστορία του Ινστιτούτου ε, διατρέχει, ε, διατρέχουν, ε, διατρέχει ιστορία πολλών προσωπικότητων. Πολλοί διευθυντές του Γαλλικού Ινστιτούτου άφησαν ε, την ε, Χαρακ... που την το Ινστιτούτο αυτό και την ιστορία του άλλες σημαντικές προσωπικότητες συνέβαλαν στην εξέλιξη του Ινστιτούτου τα πρώτα χρόνια και βέβαια άνθρωποι όπω ο Οκτάβ Μερλή στον οποίο θα ε, αναφερθούμε σήμερα ε, το βράδυ, απόψε και ο Γοζέ για να περιοριστώ στις, στα πρόσωπα των πρώτων δεκαετιών της ιστορίας του Ινστιτούτου. Ίσως παραλείψατε ένα βιβλίο που αναφέρεται στο βιβλίο σας. Είναι η Σεσίλ Πετή που ήταν διαρκώς σε, σε επαφή μαζί σας από τη στιγμή που λάβετε την πρωτοβουλία της σε αυτού του βιβλίου. Κατώ, όπως καταλάβαμε πολύ σωστά και το ανέφερε και η Διαγωνή το γαλλικό, το σχολείο Αθηνών δεν μπορούσε να καλύψει πλέον τις ανάγκες και στη συνέχεια δημιουργείται αυτό το σχολείο που ονομάζεται Σχολείο Ζιφάχ το 1907, νε, είπα, ανέφερα προηγουμένω ότι ο Νικόλα Μανιτάκης συνέγραψε ένα βιβλίο που ξεκινά το 1915. Υπάρχει λοιπόν ένα, μια χρονική περίοδος μεταξύ 7 και 15 για την οποία δεν γνωρίζουμε. 1907 είναι το πρώτο. Ιδρύμα, η αφετηρία θα λέγαμε, η απαρχή του Ιδρύματος, και το 1915 μπορείτε να μας εξηγήσετε τι είναι αυτές οι χρόνια, ορόσημο. Ε, για μένα προσωπικά δεν πρόκειται για μία ροχμή, αλλά είναι το αποτέλεσμα αυτής της προσαρμογής του μετασχηματισμού που σηματοδοτεί την ιστορία του Ινστιτούτου. Αναφέρομαι στο Ινστιτούτο, σε αυτό λοιπόν ε, το ε, Ίδρυμα που στο διάβα του χρόνου άλλαξε ονομασίες. Το 1907 δημιουργείται λοιπόν αυτό το Ίδρυμα που θα γίνει το Ινστιτούτο, το οποίο έχει σκεφτεί ο Τεοφίλ Ομέλ, που διοικεί μέχρι το 1903 το σχολείο και στις αρχές του 20ου αιώνα σκέφτεται ότι θα ήταν εξαιρετική ιδέα να ιδρύσουμε ένα ίδρυμα για να προάγουμε τη γνώση της γαλλικής γλώσσας και του γαλλικού πολιτισμού στην Ελλάδα. Είχε διαπιστώσει ότι η γαλλική γλώσσα δεν διδασκόταν πάντοτε όπως θα έπρεπε. Ήταν ο πρώτος που συνέλαβε την ιδέα ιδρύσης αυτού του ινστιτούτου. Στη συνέχεια τον διαδέχεται ο το ο οποίος θα αγοράσει την έκταση όπου βρίσκεται σήμερα το ινστιτούτο, θα ζητήσει την ανέγερση του πρώτου κτηρίου, ένα κτίριο μόνο με δύο αίθουσε, ένα ε, ίδρυμα, εκπαιδευτικό ίδρυμα που ανοίγει τις πύλες του το 1907 με την σύμφωνη γνώμη του Αρμόδιου Ελληνικού Υπουργείου. Αυτό το κτίριο που ιδρύθηκε το 1907 εξελίσσεται. Αφενός αυξάνεται ο αριθμό των μαθητών, Αναπτύσσεται η προσφορά των μαθήμάτων. Στην αρχή, στην πρώτη, το πρώτο, η πρώτη χρονιά υπάρχει μόνο ένας εκπαιδευτικός. Το δεύτερο έτος προστίθεται ένας δεύτερος εκπαιδευτικός και μια δεύτερη τάξη. Προστίθεται το 1912 τα μαθήματα για τις νεαρές κοπέλες, γυναίκες. Μετά προστίθεται η εκπαίδευση των διδασκόντων της γαλλικής γλώσσας που ήταν από τις απαρχές του σχεδίου αυτού του Τεοφίλου Μόλ, ο στόχος ήταν να υπάρχει εκπαίδευση στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας και την εκπαίδευση των καθηγητών. Αναπτύσσεται λοιπόν το Ίδρυμα και οι Διευθυντές, ο Μόλ, Φουζέ και καθεξής πιστεύουν ότι είναι πολύ καλή η ιδέα ε, του ιδρύματος εκπαιδευτικού αυτού ιδρύματος, αλλά θα πρέπει να αναπτυχθεί, να μην περιοριστεί στην εκπαίδευση, θα πρέπει να είναι και ένα ιδρύμα που ε, μορφωτικό πέρα από ένα ιδρύμα διδασκαλίας και ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί. Και αυτό ε, δεν συμβαίνει το, χι, 2000, το 1915. Αυτό που συμβαίνει. Είναι ότι ο Γκιστάφ Φουζέρ το 1914 εκπονεί ένα σχέδιο μετασχηματισμού του σχολείου. Έτσι ονομαζόταν τότε. Η επίσημη ονομασία του ήταν Δημοτικό Σχολείο, προσαρτημένο στη Γαλλική Σχολή των Αθηνών. Δεν ήταν πολύ ελκυστική η ε, ονομασία δημοτικό σχολείο, δεν ήταν και ακριβές. Ήταν σχολείο ε, εκμάθησης των γλωσσών, επονομάστηκε στη συνέχεια École ε, Giffard και ε, προς ε, τιμή του Giffard που είχε, δώσει ένα, είχε αφήσει ένα κληροδότημα στο γαλλικό κράτος. Ονομάστηκε λοιπόν Νικόλο Ζιφάχ και ο κύριος Φουζέρ το 1914. Εκτιμά ότι είναι καλύτερο το Νικόλο να μετατραπεί σε Ινστιτούτο Γαλλικών Σπουδών γιατί θα αντεποκρινόταν καλύτερα στους τότε στόχους πράγματι μετά το τέλος του πολέμου. Δεν είναι πολύ σαφές σε το πότε ακριβώς ήθιστε το ίδρυμα αυτό να μην ονομάζεται πλέον η Κολσιφάγ, αλλά Ινστιτούτο Γαλλικών Σπουδών. Άλλοι συνεχίσουν να αναφέρονται στο Ινστιτούτο Γαλλικών αλλά μετατρέπεται σε Ινστιτούτο Γαλλικών Σπουδών, ανώτατο Ινστιτούτο Γαλλικών Σπουδών συγκεκριμένα. Δεν πρόκειται για την ίδρυση ενός νέου ε, ιδρύματος αλλά για, την, για το μετασχηματισμό αυτού του εκπαιδευτικού ιδρύματος το οποίο αναπτύσσεται μες στο διάβα του χρόνου και ανάλογα με την εκάστοτε ιστορική συγκυρία. Είμαστε λοιπόν την επομένη του ε, 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 παγκοσμίου πολέμου. Έχει εδρεωθεί το Ινστιτούτο στην περίοδο αυτή που μας οδηγεί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τι ποια είναι τα σημαντικά γεγονότα, νομίζω ότι είναι η έλευση του Οκτάβ Μέχλιε, που δεν είναι ακόμα καθηγητή, ε, Νομίζω ότι διαδραμάτησε σημαντικό ρόλο με τη σύζυγό του για τη διαφύλαξη της εθνογραφίας, δημιούργησε μια συλλογή εθνογραφική για τους Έλληνες της Μικράς Ασίας. Νομίζω ότι το έκανα από ενδιαφέρον για τους Έλληνες της στο Μεσοπόλεμο ποι, ποι θεωρείται, ποια θεωρείτε τα σημαντικότερα γεγονότα που θα πρέπει να αναφερθούν. Συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα στην χρονική αυτή η περίοδο. Καταρχάς υπάρχει μια γενική ανάπτυξη το εκπαιδευτικό αίδρυμα την χάνει μεγάλη επιτυχία και αναγνώριση από το ελληνικό κοινό. Αυξάνεται το προσωπικό στο Μεσοπόλεμο. Και φτάνουμε στους 650 εγγεγραμμένους το 1925, ενώ το 1912 ήταν ε, πολύ ε, λιγότεροι, 112. Αυξάνονται λοιπόν, αυξάνονται οι μαθητές, αυξάνεται η προσφορά των μαθημάτων με μία εξειδίκευση των, των προσφερόμενων μαθημάτων, υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο. Είναι η σταδιακή αλλαγή του εκπαιδευτικού προσωπικού. Καθ' όλη τη διάρκεια των ετών αυτών, μέχρι το 1924, η εκπαιδευτική είναι νέα πρώην μέλη της ε, γαλλικής σχολής των Αθηνών. Βρίσκονται επί τόπου ήδη και οι υπάλληλοι και οι καθηγητές στο Ινστιτούτο έχουν ένα διπλό προνόμιο. Αφενός για τους ίδιους, το ενδιαφέρον είναι ότι μπορούν παράλληλα με το ερευνητικό έργο στη Σχολή Αθηνών μπορούσαν να μείνουν Λίγο περισσότερο χρόνο, δύο-τρία χρόνια, για να ολοκληρώσουν το ερευνητικό του έργο και τη δημοσίευση του έργου, αλλά και είναι ένα προνόμιο, ένα πλεονέκτημα για το ίδιο τον Ινστιτούτο, γιατί είναι όλοι υψηλού επίπεδου εκπαιδευτικοί, μιλούν την ελληνική γλώσσα, ζουν τουλάχιστον τέσσερα χρόνια στην Ελλάδα, τη γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, τόσο την αρχαία Ελλάδα όσο και τη σύγχρονη Ελλάδα. Είναι εκπαιδευτικοί διδάσκοντες που ενδιαφεύ, έχουν ζωηρό ενδιαφέρον για αυτή την αποστολή τους. Διδάσκουν δύο ή τρία χρόνια στο Ινστιτούτο, στη συνέχεια επιστρέφουν στη Γαλλία με εξαίρεση των Λίγου Σέλ, ο οποίος ήταν πρώην μέλος επίσης της Σχολής των Αθηνών, αλλά επί δέκα χρόνια δίδαξε στο ε, Γαλλικό Ινστιτούτο και ως νεοελληνιστής ενδιαφ... ενδιαφερόταν ε, πάρα πολύ για την διδασκαλία των γαλλικών. Αυτή είναι εν γέννη η κατάσταση μέχρι το 1924. Από το 1925 αλλάζουν τα πράγματα με την έλευση του Οκτάβ Μερλιέ τον Ιανουάριο του 1925 που τον προσέλευε ο διευθυντής της Γαλλικής Σχολής Αθηνών τότε, ο Πικιάγ. Τα παλιά μέλη θα συνεχίσουν να διδάσκουν αλλά το εκπαιδευτικό προσωπικό θα αυξηθεί ε, με καθηγητές που έρχονται από την Γαλλία, οι οποίοι έχουν προσληφθεί ε, Γάλλοι καθηγητές που έρχονται από τη Γαλλία, οι οποίοι, ε, όπω ο μιλιέξ, ο ντοτέλ που θα γίνει στη συνέχεια ε, συγγραφέα, ε, μπορεί να έχουν ένα πτυχίο. Υπάρχει, λοιπόν, ε, μια διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, με την έλευση ε, καθηγητών που έχουν αγκριγκασιόν ή ένα πτυχίο, και σιγά-σιγά συγκροτούν ε, μια, ε, την εκπαιδευτική ομάδα, το εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτή είναι μία εξέλιξη. Αυτή η σταδιακή ανάπτυξη συνοδεύεται και με επέκταση της, του σχολείου από τις δύο αίθουσες στο ισόγειο οι οποίες πλέον δεν αρκούσαν, επεκτείνεται το κτίριο. διπλασιάζεται ο ρυθμός των αιθουσών στο ισόγειο, φτάνουν τις 4 μέχρι 7, προστίθεται ένας όροφος με μια αίθουσα συνεδριάσεων και μια βιβλιοθήκη. Το κτίριο λοιπόν ανταποκρίνεται πλέον καλύτερα στις ανάγκες αυτού του ιδρύματος και αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό ορόσημο, σημαντικό στάδιο. Μια άλλη εξέλιξη είναι η ανάπτυξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Παράλληλα με την διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας, με την θεσμοθέτηση κύκλων, κύκλων, διαλέξεων, είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες στην αρχή, αλλά η λήψη χώρου δεν τελεσφόρησαν. Αλλά από το 1920-1921, υπό τη διεύθυνση του Σαουλ Πικιάρ. αυτές οι διαλέξεις αποκτούν συστηματικό χαρακτήρα και είναι διαλέξεις τις οποίες αναλαμβάνουν οι καθηγητές του Ινστιτούτου σε ορισμένε περιπτώσει από τον διευθυντή του, της Γαλλική Σχολή Αθηνών, όπως ο Σάουλ ο οποίο ε, ο ίδιο ε, κάνει, ε, κάνει διαλέξει. Θα ήθελα να αναφέρω ότι αυτέ ε, οι διαλέξει, όπω θα δείτε στην οθόνη, αφορούν Γάλλου συγγραφεί, Κλοντέλ, Ζιλογωμά, Λαμφωνιέ, αλλά χάρη στην παρουσία του διευθυντή αναφέρεται στην παρουσία του Γουσέλ υπάρχουν και διαλέξεις για Έλληνες προσωπικότητες. Ενδιαφέρθηκε για παράδειγμα για τον Καραγκιόζη και ήταν το θέμα της δεύτερης διατριβής του ο Καραγκιόζης ένα θέατρο σκιών στην Ελλάδα και πηγαίνει στιγνά στο θέατρο του Αντώνη Μολάου το 1922 δίνει μια διάλεξη στο για το Καραγκιόζη, Έλληνε Καραγκιόζη και Τούρκο Καραγκιόζη υπάρχει αυτό το άνοιγμα πολύ νωρίς από τους διδάσκοντες της Γαλλικής Σχολής Αθηνών προς την λογοτεχνία. Θα φτάσω λοιπόν στον πόλη μου, απομένουν πολλά, πολλές δεκαετίες ακόμη. Αναφερθήκαμε στη δεκαετία του 20, στη δεκαετία του 30 με τις εντάσεις. Χθε συνάντησα τον συνάδελφό μου από το Ιταλικό Ινστιτούτο που έλεγε ότι οι πρώτες διαλέξεις ήταν οι αρετές του φασισμού. Έχουμε λοιπόν τα γεγονότα του Μεσοπολέμου και του Πολέμου. Ο Ταβ Μέλια είναι εγκολικός, τότε ε, το Γαλλικό Ινστιτούτο συνεχίζει να λειτουργεί και ε, το παράδοξο είναι ότι αυξάνεται ο αριθμό των μαθητών. Παραμένει ανοιχτό λοιπόν το Ινστιτούτο, όπως και η Γαλλική Σχολή Αθηνών. Τα δύο ιδρύματα συνεχίζουν να λειτουργούν χάρη στι κοινέ προσπάθειες του τότε διευθυντή, ο de Μονζέλ, της Σχολής των Αθηνών και του Εκτάβ Μερλιέ, πριν ε, ε, κληθεί να επιστρέψει στη Γαλλία και όταν ε, ο ο Κτάφ Μέρλι καλείται να επιστρέψει στην Γαλλία, ο Μοσέλ αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Ινστιτούτου με την στήριξη του Ροζέ Μιλιέξ. Το Ινστιτούτο συνεχίζει να λειτουργεί και πράγματι, κατά παράδοξο τρόπο, σε αυτή τη δύσκολη χρονική συγκυρία, ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών αυξάνεται κάθε χρόνο, πολλαπλασιάζεται, Τρίπλα σχιάζεται μεταξύ 1941 και 1944. Το 1944 οι μαθητές είναι 3.800. Πολύ μεγάλος αριθμός, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσκολίες, δεν υπάρχουν μέσα μεταφοράς, οι άνθρωποι πρέπει να περπατήσουν ε, για να φτάσουν στο Ινστιτούτο, όμως το Ινστιτούτο που παραμένει ανοιχτό γίνεται ένας χώρος... Ε, πνευματικός, μια εστία διανόησης που προσελκύει το αθηναϊκό κοινό, παραμένει ζωντανό κατά τη διάρκεια της κατοχής. Υπάρχει και η προσωπικότητα του Χωσέη Μιλιέξ, αυτή η σπουδαία προσωπικότητα που στηρίζει την αντίσταση, στηρίζει και το κυρίως το ΕΑΜ, που όχι μόνο είναι υπεύθυνος για τα μαθήματα Διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά έχει και κάποια παράνομη δραστηριότητα. Εισάγει παράνομα κείμενα παγωρευμένα τότε, όπως η σιωπή της θάλησας του Βέρκορ, το οποίο ε, μετέφρασε η γυναίκα του Τατιάνα Μιλιέξ. Έτσι λοιπόν, το Ιστιτούτο έχει μία πολύ θετική ασκή, μία θετική επιρροή. Βρήκαμε νομίζω ένα, βρέθηκε ένα κείμενο, ένα παράνομο κείμενο... που δημοσχεύτηκε κατά τη διάρκεια της αντίστασης... που δεν ήταν η σιωπή της θάλασσας που βρίσκεται στο αρχείο μας. Τελειώνει ε, ο πόλεμος με την απελευθέρωση της Γαλλίας και της Ελλάδος. Ε, Αποστέλλεται και πάλι στην Ελλάδα επανέρχεται, επιστρέφει ο Κτάφ Μέχλης ως τη Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα και θα δώσουμε το λόγο στον Νικόλα Μανιτάκη που θα αναφερθεί στις μεγάλες εξελίξεις του, του σχολείου μεταξύ 46 μέχρι το 81. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και θα ήθελα και εγώ να σας ευχαρι... να ευχαριστήσω τους... όλα τα πρόσωπα που ανέφερα η Φανού, να ευχαριστήσω όλους εσείς που είσαστε εδώ παρόντες, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και φίλους και συναδέλφους από την σχολή και όλους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στο πλαίσιο του Παχιατέν. Θα αναφερθώ κατευθείαν σε αυτή την περίοδο ανάπτυξης. Η πρώτη φάση αναφέρθηκε, είναι από το 1907 μέχρι το 1946, η περίοδος της γέννησης. Και εδώ έχουμε την περίοδο της ανάπτυξης που θα διαρκέσει περίπου 40 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, το Ινστιτούτο θα αλλάξει μέγεθος σε, ως προς τον αριθμό των μαθητών του. Είδαμε ότι αρχικά πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν χίλιοι μαθητές, κατά τη διάρκεια του πολέμου αυξήθηκε, φτάσαμε στους 3.500 μαθητές με 20 περίπου εκπαιδευτικούς. Βλέπουμε λοιπόν το δυναμικό, τη δυναμική του Ινστιτούτου, το ενδιαφέρον για τη γαλλική γλώσσα, για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι από το 1945 η Ελλάδα και όλος ο κόσμος θα βρεθεί στην Αγγλοαμερικανική επιρροή και στο πλαίσιο αυτής της επιρροής το Ινστιτούτο θα γνωρίσει μια ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Αλλαγή μεγέθους, ενίσχυση των υλικών υποδομών είναι τα δύο κύρια χαρακτηριστικά αυτής της περίοδου. Θα ήθελα πολύ σύντομα να αναφέρω το ...ε, ταξίδι του Ματαρόα με τους 124 Έλληνες φοιτητέ, οι οποίοι πήγαν στο Παρίσι μεταξύ αυτών 97 υπότροφοι αλλά και όπως, όπως σίγουρα γνωρίζετε ήταν ο Κορνίλιος Καστοριάδης, ο Κώστας Αξελός αλλά και τον Κώστα Παπεγιωάνου. Όλοι περιλαμβάνεται σε αυτό το λεξικό ε, των ξένων που... Ε, Διαμόρφωσαν τη Γαλλία. Εδώ έχετε τον Νίκο Σβορών, αυτό το μεγάλο ιστορικό, αλλά ε, υπήρχε και μία μυθοποίηση, υπήρχε και άλλοι, υπήρχαν εδώ και κάποιες παρανοήσεις, ο Ξενάκης και η Αρβελέρ, αυτοί οι μεγάλοι διανοητές δεν ήταν όπως λανθασμένα αναφέρεται στον Ματαρόα. Πολύ σύντομα θα αναφερθώ σε αυτή την ανάπτυξη την οποία μπορείτε να δείτε εδώ στην οθόνη. Αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών το 1939 έχουμε χίλιους περίπου μαθητές, το 1950 φτάνουμε στους 9.000, σημαντική αύξηση με κορύφωση το 1983. Πολύ ισχυρή αύξηση των μαθητών οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα στο Γαλλικό Ινστιτούτο το αποκορύφωμα είναι τα η δεκαετία του 80 και πιστεύω ότι εδώ υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Η σημαντικότερη αύξηση υπήρξε μεταξύ 1960 και 1983. Πώς να εξηγήσουμε αυτή τη σημαντική αύξηση των μαθητών. <συστηνή> Τρία λόγοι. Η ευρωπαϊκή προοπτική. Η Ελλάδα α είναι μέλος της ευρωπαϊκής οικονομικής κοινότητας, ενισχύεται μετά το 1974 αυτή η ευρωπαϊκή προοπτική και μεταξύ των γλωσσών εργασία στους θεσμούς υπάρχουν τα γαλλικά. Ε, αποκτά λοιπόν μεγαλύτερη αξία γαλλική γλώσσα. Δεύτερο σύσφυξη των ελληνογαλλικών σχέσεων, εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ Σισκιάρντεσταν και Καραμανλή. Αυτό συνέβαλε επίσης στην αυξημένη ζήτηση για την εκμάσεις γαλλικής γλώσσας και ένας ισχυρός αντιαμερικανισμός είναι ο τρίτος λόγος. Οι Αμερικανοί θεωρήθηκαν υπεύθυνοι όχι μόνο επειδή ήταν σύμμαχοι της Χούνταρλας, αλλά θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για την εισβολή στην Κύπρο. Εδώ λοιπόν ο αντιαμερικανισμός ήταν αρρωγός της γαλλικής γλώσσα. Υπήρχε μια σχερή ζήτηση για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας και είναι σημαντικό, ορισμένοι αναφέρουν ότι μετά το 1945 υπήρχε μείωση στη διδασκαλία τη γαλλική γλώσσα και του, ενδιαφ... του ενδιαφέροντο. Το ισχυρίζονταν ακόμη και κάποιοι πρέσβει, λέγοντα ότι τα γαλλικά μετά το 1945 είναι η γλώσσα μια ελληνική ελίτ και όλοι στρέφονται προ τα αγγλικά. Δεν ισχύει και αυτό το επιβεβαιώνει το Ινστιτούτο. Υπήρχε μια μεγάλη στροφή προ τα γαλλικά, μια ισχυρή ζήτηση για την εκμάθηση τη γαλλική γλώσσα που προέρχεται από πολλά κοινωνικά στρώματα, από τα αστικά κέντρα, αλλά και από της μικρές πόλεις Αυτή η θεωρία της πτώσης του ενδιαφέροντος για τη γαλλική γλώσσα είναι κάτι που ανατρέπεται από την ιστορία του Γαλλικού Ινστιτούτου. Αυτό που αλλάζει επίσης είναι ο αριθμός των εκπαιδευτικών. Είδατε το 50 αυξήθηκε ο αριθμός των μαθητών. Είχαμε 60, τη δεκαετία 60-70, 350 εκπαιδευτικού. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι 20 εκπαιδευτικοί, σα θυμίζω, και ήταν όλοι οι Γάλλοι. Αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα υπάρχουν και Έλληνοι εκπαιδευτικοί στο Γαλλικό Ινστιτούτο και πολλέ γυναίκε. Υπάρχει λοιπόν εξελινισμό και εφεμινισμός και περισσότερε γυναίκε κατά την περίοδο αυτή. Επίση, το Ινστιτούτο θα προσλάβει διοικητικό προσωπικό, γραμματή, 500 άτομα μισθωτοί στο Γαλλικό Ινστιτούτο θα εργάζονται στο, Ίδρυμα εδώ. Και θεωρείται ότι μόνο η Πεσινέ, αυτός ο γίγαντας του ε, της βιομηχανίας είχε τόσους υπαλλήλους. Γίνεται λοιπόν ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα με χιλιάδες φοιτητέ, μαθητές, πολλούς εκπαιδευτικούς, διοικητικό προσωπικό και το Ινστιτούτο θα αποκτήσει επίσης και 30 παραρτήματα, 10 παραρτήματα γύρω από την Αθήνα και 20 παραρτήματα σε μικρές και μεγαλύτερες πόλεις. Πολύ σύντομα Βλέπετε εδώ τον Πειραιά, είναι τα εγγένεια του παραρτήματος στον Πειραιά. Βλέπετε εδώ τα Αφνερλή, όλα γίνονται με, με μεγάλη μεγαλοπρέπεια. Εδώ έχει το Ινστιτούτο των Πατησίων, το Ινστιτούτο Παγκρατίου, το παράρτημα Αμπελοκήπων, το παράρτημα Εξαρχείων, Κουκάκι, Φιλοθέη, όμως ε, και στην επαρχία έχουμε το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Κέρκυρα, στη Λαμία, στο Ναύπλιο. Το πρώτο ε, ελληνικό λύκειο ιδρύθηκε εκεί και σε πόλεις όπως τον Πύργο. Βλέπετε στο χάρτη ότι το Ινστιτούτο καλύπτει όλη την ελληνική απικράτεια, την Ήπειρο, τα Ιόνια νησιά, την Πελοπόννησο, την Υπηρετική Ελλάδα, την Θεσσαλία όπου δεν Υπάρχει όμως, είναι στο βόρειο τμήμα, στη Μακεδονία, γιατί αυτό υπάγεται στο, στη δικαιοδοσία του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκη. Στο Ινστιτούτο τη δεκαετία του 50 έγινε ένας θεσμός με πανελλήνια παρουσία στην ελληνική επικράτεια. Μια μικρή ανέκδοτη ιστορία. Το Ινστιτούτο με τους περισσότερους μαθητές δεν ήταν εδώ στη Σίνα, αλλά το παράρτημα ε, πατησίων. Κανένα άλλο Ινστιτούτο, ούτε το Ιταλικό Ινστιτούτο, ούτε το Ινστιτούτο Γκέτε, που ήταν η Deutsche Akademie που εμφανίστηκε το 1950, δεν είχε ένα τέτοιο δίκιο με τέτοια παρουσία σε όλη την ελληνική επικράτεια, ούτε, ούτε τόσου εκπαιδευτικού. Ούτε μαθητέ. Κυριαρχούσε λοιπόν το Γαλλικό Ινστιτούτο έναντι όλων των άλλων Ινστιτούτων. Αυτό όμω απαιτούσε και μια ε, χοροθέα αλλαγή, ε, χωροθετικέ επεμβάσει. Χρειάστηκαν περισσότερε αίθουσε. Είδαμε το αρχικό, το πρώτο στάδιο με τους δύο ρόφους. Μπορείτε να φανταστείτε ότι αυτό δεν επαρκούσε για να υποδεχτεί όλους τους μαθητές. Τι θα αλλάξει λοιπόν αυτή την περίοδο είναι και η, ε, ο χώρος, οι εγκαταστάσεις, οι συνεργασίες που έγιναν μεταξύ 1953 και 1953. 25, προστέθηκε μια νέα πτήρυγα, πτέρυγα και νέοι όροφοι, οι οποίοι πραγματοεργασίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1953 μετα και 1955 και εδώ βλέπετε το κτίριο μπροστά στην, το σπίτι του διευθυντή. Εκεί ε, διέμενε ο διευθυντή Οκτάφ μέχρι στην αρχή διατηρήθηκε, μετά καταστρέφθηκε και βρίσκεται εδώ ακριβώς όπου βρισκόμαστε εμείς τώρα. Εδώ που, έγι, που βρίσκεται το auditorium, εδώ ήταν η οικία του διευθυντή. Εδώ βλέπετε το Ινστιτούτο, είναι οι πρώτες εργασίες, αυτή ήταν η παλιά αίθουσα, πολύ μικρή, γι' αυτό φτάσαμε στο auditorium και δημιουργήθηκε και ένας χώρος ε, για τις εκδόσεις, ένα, ένα τυπογραφείο. Βλέπετε εδώ τα σχέδια του Μολφέση, γιατί τη δεκαετία του 70, στο μέσο της δεκαετίας του 70, αποφασίστηκε να ε, δημιουργηθεί, να χτιστεί μια μεγάλη αίθουσα. Αυτά ήταν τα σχέδια και βλέπετε εδώ στο βάθος... το auditorium... το οποίο κτίζεται. Το auditorium, λοιπόν... και μία... Ε, ε, χορ, ε, και ε, ε, αλλαγές... Ε, και ανακαινήσεις... που έγιναν στο κτίριο. Ένα άλλο σημείο σημαντικό που λέτε στο βιβλίο... αυξάνεται το κοινό... αλλά αλλάζει. Δεν πρόκειται για... Πλε, πλέον για... Ε, Ενήλικέ ενήλικες, οι φοιτητές, είναι παιδιά ε, ναι Είναι ένα στοιχείο της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας, κάτι που δεν υφίσταται σε άλλο ινστιτούτο Η ποιότητα της εκπαίδευσης θεωρείται τόσο υψηλή και η, η, η μέθοδο, μέθοδος τόσο καινοτόμο που τα παιδιά πηγαίνουν στο Γαλλικό Ινστιτούτο τα παιδιά τους για τη εκμάθηση γαλλικής γλώσσας. Έχετε δίκιο. Το Γαλλικό Ινστιτούτο πριν το 1940 και κυρίως εφήβους και ενήλικες ως μαθητές. Αυτό αλλάζει. Στην πλειονότητά τους οι μαθητές θα είναι ηλικίας 11 με 16 ετών, μαθητές σχολείου και βλέπουμε κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα οι οικογένειες θα επενδύσουν στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών, κυρίως σε μικρή ηλικία. Το Ινστιτούτο θα επωφεληθεί από αυτή την επένδυση στη διδασκαλία, στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Σημείωσε μεγάλε επιτυχίε στο Ινστιτούτο. Κάποιοι λένε ότι το Ινστιτούτο σκότωσε την ιδιωτική πρωτοβουλία. Μέχρι τη δεκαετία του 70 δεν υπήρχαν ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια. Πήγαιναν στο Ινστιτούτο το Ινστιτούτο χαρακτηριζόταν από αυτή την ποιότητα γιατί είχε τα ειδικά μεθήματα. Το ειδικό μάθημα δημιουργήθηκε το 1930, ήταν ένα μάθημα εκπαίδευσης των διδασκόντων. Οι διδάσκοντες που ολοκλήρωναν αυτό το, το την εκπαίδευση είχαν πολύ υψηλό επίπεδο και γι' αυτό το Ινστιτούτο μπόρεσε να... Ε, συγκεντρώσει, να βρει 350 εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα δίδασκαν στα παραρτήματά του. Είναι άλλη μία ιδιαιτερότητα του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών ίσως είναι το μόνο Ινστιτούτο που είχε το δικό του μηχανισμό εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών του. Αυτό που είναι επίσης εντυπωσιακό είναι η σημασία που δινόταν στην εκπαιδευτική καινοτομία. Όταν ε, σκεφτόμαστε το θέμα αυτό, ε, Βλέπουμε ότι ήδη ε, είχε ξεπεραστεί. Πριν αναφερθούμε στην, ε, στις επόμενες δεκαετίες, ένα ισχυρό στοιχείο του Ινστιτούτου είναι ότι σκοτώνει την ιδιωτική πρωτοβουλία. Όταν σηκώνει όμως πάλι ε, το ε, κεφάλι ιδιωτική πρωτοβουλία, αυτό επηρεάζει το Γαλλικό Ινστιτούτο. Το παράδοξο δεν είναι ότι μειώνεται το ενδιαφέρον για τη γαλλική γλώσσα, αλλά ότι στρέφεται προς άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, σε ιδρύματα για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας. Μέχρι το 1981 το Ινστιτούτο γίνεται και ένας χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Θα ζητήσω στη Λουσί Φάνου να μας, παρου... να μας αναφέρει της εκδηλώσεις αυτής και κάποια σημαντικά γεγονότα που σηματοδότησαν την ιστορία του Ινστιτούτου και της πόλης των Αθηνών. Θα προσπαθήσω να μην μακρηγορήσω. Πράγματι υπήρχαν πάρα πολλές κατηγορίες εκπαιδευτικών, ε, πολιτιστικών εκδηλώσεων. Κάτι που είναι χαρακτηριστικό για τις εκδηλώσεις είναι ότι ξεκίνησαν σχεδόν αμέσως, θα συνεχιστούν βέβαια, από το 1946. Θα αναπτυχθούν όμως και θα εξελιχθούν. Στην αρχή πρόκειται για εκδηλώσεις τι ε, τις οποίες αναλάμβανε το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ινστιτούτου, προοδευτικά καλούνται ε, προσωπικότητες εκτός Γαλλικού Ινστιτούτου. Ο Σαμιουέλ του 1950, μουσικολόγος ε, νεοελληνιστής, ο οποίος Διατηρεί στενέ σχέσει με το Ινστιτούτο, συνεργάζεται με τη Μέλ Πομεγλιέ <ελίου> στο θέμα της, <ελίου> το δημοτικό τραγούδι, ο Αγό, ο Φρίντμαν, η ιστορική τη τέχνη. <ελίου> Υπάρχουν σε αυτή την πρώτη περίοδο δύο προσκεκλημένοι που ξεχωρίζουν, η <ελίου> Νοπόλη <ελίου> <ελίου> που έρχεται το 46, που μένει μια εβδομάδα στην Αθήνα και δίνει πολλές διαλέξεις στο πλαίσιο αυτή την σειρά διαλέξεων μετά το τέλος, μετά την απελευθέρωση, πηγαίνει στην Ιταλία, στην Τσεχοσλοβακία, περνάει και από την Ελλάδα, δίνει πολλές διαλέξεις, τρεις στο Γαλλικό Ινστιτούτο και προκάλεσε τον ενθουσιασμό των νέων Ελλήνων, γιατί έφερε μια νέα πνοή σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο του πολέμου. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε ένα, θα έλεγα, διάλειμμα με, μέχρι την, το ξέσπασμα του αφιλίου πολέμου. Έρχεται λοιπόν ο Πολιλουά και το 1955 έρχεται ο Αλμπέρ Καμί ο οποίος οργανώνεται στα, μια, πλαίσια μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα, δίνει διαλέξει στο Γαλλικό Ινστιτούτο εδώ, στο πλαίσιο συμμετέχει σε ένα στρογγυλό τραπέζι για το μέλλον του, πολιτισμού, του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ο Ανδρέας Εμπειρίκος είχε αναλάβει την πρωτοβουλία να ηχογραφήσει αυτό το στρογγυλό τραπέζι και χάρη σε αυτή την πρωτοβουλία δημοσιεύτηκαν οι εισηγήσει των ομιλητών και δι του Αλμπέρ μου. Είναι λοιπόν παραδείγματα εκδηλώσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων που σφράγισαν εκείνη την εποχή. Στη συνέχεια υπάρχει μια ευρεία διαφοροποίηση των ο Μιλήτων, το 1981, υπό τη διεύθυνση του Ζαμαρίτρο. Ο είναι, ήταν διευθυντή, ο οποίος σφράγισε επίσης την ιστορία του Ινστιτούτου. Θέλησε να μετατρέψει το Ινστιτούτου ηκία οικία του ε, γαλλοελληνικού πολιτισμού. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 ανοίγει το Ινστιτούτο καλώντας πολλούς Έλληνες όχι μόνο συγγραφές, αλλά, συγγραφείς, αλλά και διανοητές Έλληνες, ελληνικής γαλλικής καταγωγής, τον φιλόσοφο Αξελό, τον Κώστα Γαβρά, τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο, Έλληνες οι οποίοι είχαν φύγει στη Γαλλία, όπως ο Γαβράς και ο Αξελός, ή Έλληνες δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα. Σκηνοθέτε, Έλληνε, Γάλλοι, Βητέ, Καρολοκούν, το Γιανικό. Έχουμε λοιπόν μια πρώτη διαφοροποίηση που θα ενταθεί στα τέλη της δεκαετία του 80 και 90 με ένα νέο άνοιγμα όχι μόνο προς τις τέχνες και τη λογοτεχνία, αλλά και στις ανθρωπιστικές επιστήμες, αλλά και εν γέννη στις επιστήμες. Θα... Έχει... Η υ... θα πρόκειται από πάρα πολλούς και ποικίλου χώρους, οι ομιλητές. Το Ινστιτούτο αναπτύσσει όμως πάρα πολλές δραστηριότητες και στον χώρο της τέχνης. Διοργανώνει εκθέσεις, είναι μια καινοτομία, ξεκινά μετά τον πόλεμο, ήδη ε, το 1945. Η πρώτη, μια πρώτη όμως έκθεση, η οποία αποτελεί ορόσημο, είναι η έκθεση του 1949, η γνωστή ε, έκθεση. Βλέπετε την, το εξώφυλλο του καταλόγου, είναι η, ε, τα έργα που πρόσφεραν Έλληνες καλλιτέχνες προς τους Έλληνες τιμώντας τον ηρωισμό και την αντίστασή του στον πόλεμο. Είναι μια ξεχωριστή ιδιαίτερη έκθεση. Πρόκειται για έργα που εκτίθενται στο Αλικό Ινστιτούτο συνολικά 46 έργα και εκπροσωπούν τα μεγαλύτερα ονόματα της τέχνης τότε, μπράκ, Ματής και το καθεξής. Είναι έργα που εκτίθενται σε αυτή την έκθεση, αλλά, όπως λέει και ο τίτλος της έκθεσης, προσφέρονται από τους γάλους καλλιτέχνες στην Ελλάδα. Την πρωτοβουλία ανέλαβε ο Ζεμίλιαξ, ο οποίος συγκέντρωσε τα πρώτα έργα το χειμώνα του 1945-1946 που βρισκόταν στη Γαλλία και το Υπουργείο μετά το Αλικό ανέλαβε ε, έλαβε τη Σκητάλη. Εκτίθεται αυτά τα έργα το 1949 και στη συνέχεια προσφέρονται επισήμω στον Κωνσταντίνο Σάτσο και στον, στο Υπουργείο Παιδείας και αποτελούν μέρος της συλλογής σύγχρονης τέχνης του ελληνικού κράτους. Από τη στιγμή που στο νέο κτίριο και μετά τις εργασίες του 1953-1955, δημιουργήθηκε ένας χώρος και μπορούν να γίνουν εκθέσεις. Θα αναφέρω κάποιες σημαντικές εκθέσεις του Φερνόλη του 1956, με τα έργα του και τα σχέδιά του, του Ζαγκίγιον το 1958. Θα γίνουν επίσης και εκθέσεις... Βλέπετε την έκθεση του καταλόγου του Φερνόν Λεζέ του 1956, εδώ στην οθόνη. Εκτίθενται επίσης έργα των Ελλήνων συγγραφέων, πρώτο του, Βα, του Βαλωρίτη το 1956, του ποιητή Αριστοτέλη Βαλέριτη, του Γουναρόπουλου το 1957 και το 1957, επόμενη φωτογραφία, η περίφημη έκθεση ε, του για τα ε, 100 χρόνια από το θάνατο του ποιητή. Σημαντική έκθεση με, πάρα, με την έκθεση πολλών ε, χειρογράφων, έργων, τα οποία τεκμηριώνουν τη ζωή και το έργο του ποιητή αλλά και την ε, Ζάκυνθο, η οποία έχει καταστραφεί τότε το 1950 από τον μεγάλο σεισμό του 1953. Ε, τιμάται λοιπόν και η πόλη. Νομίζω εμάς μα απομένει ένα τέταρτο να αναφερθώ στο εκδοτικό έργο. Τα τρία ίσως τελευταία σημεία. Λίγα λόγια λοιπόν για το εκπαιδευτικό έργο του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος είναι η δημιουργία των εκδόσεων και ειδικότερα της συλλογής του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών. Είναι από τα σημαντικά έργα του Μέχλη όταν επέστρεψε στην Ελλάδα και χάρη σε μια χρηματοδότηση του Υπουργείου δημιουργεί αυτή τη συλλογή <συλλοί> των εκδόσεων <συλλοί> του Αλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και από το 1945 εκδίδονται δύο έργα μεταφράσεις του Σεφέρη από το Robert Λιβέκ μετάφραση της ποιησης του Σεφέρη ποιημάτων του συμφέρει, ένα ανθολόγιο ποιημάτων του Σεφέρη και του Solim, το πρώτο έργο που εκδόθηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο. Ακολουθούν πάρα πολλά έργα, 100 συνολικά περίπου, που θα εκδοθούν από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος μεταξύ 1945-1971. Θα συνεχιστεί το εκδοτικό έργο, αλλά σε πιο αργούς ρυθμούς. Για να είναι απολύτω ανεξάρτητο ω προ τον εκδοτικό του έργο, ο Μεχλέ αποφασίζει να δημιουργήσει ένα τυπογραφείο στη δεκαετία του 50 στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Ελέγχει λοιπόν όλη την εκδοτική αλυσίδα. σω αυτό βοηθάει να φτάσουμε στι την περίοδο της κρίσης, ε, το τυπογραφείο ε, σταμάτησε να λειτουργεί. Για τον Σεφέρη να πω κάτι, έχετε δίκιο, ο Σεφέρης δεν μεταφράστηκε στα γαλλικά πριν το 1963 από γαλλικό εκδοτικό οίκο όταν ε, έλαβε το βραβείο Νόμπελ. Το Γαλλικό Ινστιτούτο, λοιπόν, έβλεπε μακριά, αλλά οι Γάλλοι εκδότες ήταν μείωπε τότε. Ε, Νικολά, έχετε το λόγο για να μα μιλήσετε για αυτή την κρίση. Και είμαστε. Ε, Παιδιά αυτή της κρίση, η οποία λειτουργεί καλά, χρηματοδοτείται, έχει το κοινό τη και κάποιε λύσει συνταγέ. Είμαστε παιδιά αυτή της κρίση. Πλέον δεν έχουμε 20.000 μαθητέ, έχουμε 2.000 περίπου. Πείτε μα τι συνέβη και πώς κατάφερε να επιβιώσει το Ινστιτούτο και να παραμείνει ένα από τα σημαντικά Ινστιτούτα του δικτύου. Όντω μπορούμε να μιλήσουμε για μια κρίση η οποία εκδηλώθηκε περίπου τη δεκαετία του 80 και πιο έντονα τη δεκαετία του 90. Για να δώσουμε αριθμούς, ήταν 28.000 οι μαθητές στις αρχές τη δεκαετία του 80. Σιγά σιγά μειώνεται ο αριθμός των μαθητών. Στις αρχές της δεκαετία του 90 θα φτάσουμε στους 23.000 μαθητές και περάσαμε λοιπόν από, από τις 28.000 μαθητές στους 1.000 μαθητές και αποφασίζεται να κλείσουν τα παραρτήματα. Στα μέσα της δεκαετίας του 80 ήταν περίπου 25 τα παραρτήματα. Σιγά-σιγά κλείνουν τα παραρτήματα το ένα μετά το άλλο και το 2001 απομένουν τέσσερα παραρτήματα, Λάρισα Πάτρας και της Λιβαδιάς και το θυμάμαι, θα το δω. Και εδώ έχετε μια σημαντική αλλαγή. Ε, ο, όσα να επέστρεφε στην εποχή πριν το 1946 το Γαλλικό Ινστιτούτο, πιο περιορισμένο, με μια περιορισμένη ε, παρουσία, με μειωμένο αριθμό μαθητών και ισχυρή μείωση του αριθμού των διδασκόντων, αλλά και του προσωπικού. Από 500 εργαζομένους θα περάσουμε στους 125. Θα έλεγε κανείς ότι έγινε και μια βία μείωση. Είναι μια απόφαση που λαμβάνεται από την διοίκηση με Επιχείρημα, έγκαιρο κατά κάποιο τρόπο, ήταν ότι τα φροντιστήρια ανταγωνίζονταν το Γαλλικό Ινστιτούτο. Τα φροντιστήρια γνώρισαν μεγάλη άνθηση εκείνη την περίοδο, όπως επίσης και τα ιδιαίτερα μαθήματα. Αυτά τα φροντιστήρια τα διατηρούσαν πρώην εκπαιδευτική και εκπαιδευόμενη από το Γαλλικό Ινστιτούτο. Εκπαιδεύοντας λοιπόν ανθρώπους ε, με την κίνηση αυτή, σ, ήρθε boomerang, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο η κίνηση αυτή. Ελήφθη όμως η απόφαση και μια ιδέα που είχε ήδη προταθεί στη δεκαετία του 70, ότι ο... ο διευθυντής έλεγε τότε «Ο ρόλος του Ινστιτούτου δεν είναι να διδάσκει τα γαλλικά, να διδάσκει μαζικά τα γαλλικά. Αν έλεγε ότι αυτό ήταν αρμοδιότητα του ελληνικού κράτους, δεν ήταν στην πραγματικότητα. Έλεγε όμως ότι αυτή δεν ήταν η αποστολή του Γαλλικού Ινστιτούτου και έπρεπε να αλλάξει αποστολή και προσανατολισμό. Αυτό που συνέβη είναι ότι μετά το κλείσιμο των παραρτημάτων και το κλείσιμο του τυπογραφείου, το Ινστιτούτο θα αλλάξει προς ανατολισμό, θα στραφεί προς τον πολιτισμό υπό μια νέα μορφή μέσω συμπράξεων. Θα εφαρμοστεί μια πολιτική συνεργασιών και συμπράξεων με άλλους ε, πολιτιστικούς φορείς χαλικούς και ελληνικούς. Θα υπάρχουν συνεργασίες με το Ίδρυμα Ωνάση, με, το, με τον Ιάρχος Θεοχαράκης. Θεωρείται λοιπόν ότι αυτό ήταν ένα μέσο πολλαπλασιασμού των πολιτιστικών εκδηλώσεων χωρίς να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός και να υπάρχουν συνεργασίες υψηλού επίπεδου. Υπάρχει ένας νέο αλλαγή προς ανατολισμού, γιατί μέχρι τότε το Γαλλικό Ινστιτούτο ήταν ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο παράλληλα έκανε κάποιες εκδηλώσεις, κυρίως διαλέξεις. Μέχρι το 1946 μέχρι το 1980 σημα... υπήρχε, σημαντική εκπαιδευτική δραστηριότητα, αλλά και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και από το 1980 μέχρι ΣΟΜ, σήμερα έχουμε ένα νέο, μια νέα στροφή, μια στροφή προς τον πολιτισμό είναι ένα σημαντικό σημείο για να καταλάβει κανείς τον τρόπο λειτουργίας μας, γιατί όταν φεύγουν, χάνουμε μαθητές, χάνουμε και χρήματα. Κι όμως, περνάμε, το λέτε ορθά στο βιβλίο, περνάμε από ένα σύστημα όπου διδάσκουμε τα γαλλικά, είμαστε στοιχείο του, του συστήματος αυτού, ε, στη συνέχεια, τα φροντιστήρια διδάσκουν τα γαλλικά και εμείς πιστοποιούμε την ποιότητα της διδασκαλίας μέσω των συστημάτων των Δέλφ DALF και της εξετάσεις OBON. Και για να σας καθυσυχάσω, καθυσυχάσω το κοινό, συνεχίζουμε να έχουμε χρηματοδότηση. Η Ελλάδα είναι μια μοναδική περίπτωση εν τέλει. Συνήθως τα έσοδα των μαθημάτων αντιστοιχούν στο πάνω από 50% των εσόδων. Για μας είναι ε, πολύ μικρότερο, είναι το 1 τέταρτο. Εδώ θα διαδραματίσει μια άλλη λειτουργία το Γαλλικό Ινστιτούτο. Θα γίνει ένα κέντρο πιστοποίηση τη εκμάθηση τη γλώσσα. Θα υπάρχει το σερτιφικά και το δίπλωμα. Στη συνεργασία, το Ινστιτούτο θα συνεργαστεί με άλλου φορεί, το Πανεπιστήμιο τη Σορβόνη, και θα διοργανώνει τι εξετάσει έτσι ώστε όσοι Έλληνε το επιθυμούν θα μπορούν να πιστοποιούν τη γνώση του. Το δίπλωμα Σόμπον 1.2. 2, και από τη δεκαετία του 90 έχετε τα διπλώματα του Γαλλικού κράτους, τα γνωστά DELF. Όλα αυτά θα προσλάβουν μεγάλη διάσταση και κάποια στιγμή το Ινστιτούτο έπρεπε να διοργανώσει εξετάσεις για 40.000 υποψηφίους. Ήταν τεράστιο. Η υπηρεσία εξετάσεων είχε... Ε, τεράστιο φόρτο εργασία και ήταν πηγή εσόδων τη στιγμή που άλλη σημαντική πηγή εσόδων ήταν τα δίδακτρα. Οι μαθητές λοιπόν μειώνονται, μειώνονται τα έσοδα του Γαλλικού Ινστιτούτου, αλλά καλύπτονται από ε, τα ε, δίδακτρα. Άλλο σημαντικό στοιχείο, έχετε έναν γαλλικό θεσμό, το Γαλλικό Ινστιτούτο, με κύρια Αποστολή, τη διάδοση της γαλλικής γλώσσας και του γαλλικού πολιτισμού. Το Γαλλικό Ινστιτούτο, όμως, το οποίο χρηματοδοτείται σε μεγάλο μέρος από τις ελληνικές οικογένειες μέσω των διδάκτρων, μέσω των, ε, ε, διδά, των, του κόστου των εξετάσεων, όμως πρέπει να πούμε ότι το Ινστιτούτο έδωσε και θέσεις εργασίας σε πολλούς Έλληνες, 500 θέσεις εργασίας, δεν θα παραπονεθούμε αν σε μεγάλο μέρος χρηματοδοτήσαμε το Ελληνικό Ινστιτούτο. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για μας, διοικητικού χαρακτήρα, είναι ότι αρχικά υπήρχε το Γαλλικό Ινστιτούτο, στη συνέχεια υπήρχαν υπηρεσίες μορφωτικής συνεργασίας σε μορφωτικό επίπεδο, στα, στις, στην πρεσβεία. Εδώ είμαστε αφενός στο Ινστιτούτο, αλλά και η υπηρεσία μορφωτικής συνεργασίας της πρεσβείας. Είναι ένα ιδιαίτερο σύστημα, Νομίζω ότι οι Ιταλοί έχουν το ίδιο μοντέλο. Νομίζω ότι και το Ιταλικό μοντέλο συγκεντρώνει τις μορφωτικές υπηρεσίες. Άλλο χαρακτηριστικό, το Ινστιτούτο, είναι στην αιγμή των συνεργασιών, δεν είναι ορατό. Είναι πολύ σημαντικό για να ε, διαμορφώσουμε το μέλλον σε πολιτιστικό, μορφωτικό, επιστημονικό επίπεδο. Μια άλλη επιτυχία του Ινστιτούτου από τη δεκαετία του 2000 είναι το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, ένα γνωστό ραντεβού των Αθηναίων που το αναμένουν. Το... Το φεστιβάλ δεν είχε γίνει δύο χρόνια λόγω πανδημία. Η πρώτη ερώτηση που τέθηκε είναι πότε θα διοργανώσετε το επόμενο φεστιβάλ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρουσίαση, την χρονολογική, ε, Νίκολα. Πολύ σύντομα για το συμπέρασμα. Ποια είναι η συμβολή αυτού του βιβλίου, Νομίζω ότι καταρχάς... Ε, Πρέπει να πούμε ότι έχουν γίνει κάποιε μελέτε για το Γαλλικό Ινστιτούτο τη Λουρεντία ή τη Νάπολη, αλλά καλύπτουν μία μικρή περίοδο, συνήθω μία εικοσαετία. Το δικό μα το βιβλίο είναι προ το παρόν το μόνο βιβλίο που καλύπτει μία ευρεία περίοδο, από το 1907 μέχρι σήμερα, και παρουσιάζει την εξέλιξη των Ινστιτούτων. Κάτι που πρέπει να υπενθυμίσουμε. Στην αρχή τα Ινστιτούτα. Είναι φορείς επιστημονικοί ή που συναρτώνται με τα πανεπιστήμια. Σήμερα τα Ινστιτούτα είναι σχεδόν παράρτημα της πρεσβείας. Το Ινστιτούτο για παράδειγμα εδώ ξεκίνησε ως παράρτημα της Γαλλικής Σχολής Αθήνων. Μετά το 1946 ανεξαρτητοποιήθηκε και σήμερα έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν η Λυσίλη αυτή την άποψη, έχω την αίσθηση ότι η πρεσβεία ασκεί επιρροή γιατί είναι ένας πυλώνας του ε, πολιτιστικού της ε, πολιτιστικής ανάπτυξης. Δίνονται λοιπόν σαφείς οδηγίες, σύμφωνα με σοπίες, τα Ινστιτούτα θα πρέπει να λειτουργούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν είναι αυτή η εμπειρία μου. Εγώ είμαι ε, διπλωμάτης, μπορεί κανείς ότι υπερασπίζομαι την ε, μητρική εταιρεία. Πρέπει να πω ότι εμείς εδώ λειτουργούμε αυτόνομα. Υπάρχουν οι προτεραιότητες, δίδονται κάποιες οδηγίες αλλά γενικού χαρακτήρα, όμως εμείς αποφασίζουμε για τον προγραμματισμό, προσπαθούμε να αφουγκραζόμαστε την Ελλάδα, τη σύγχρονη Ελλάδα, ίσως δεν το καταφέρνουμε πάντοτε, αλλά δεν ελέγχουμε ούτε από την Πρεσβεία, ούτε από το Παρίσι. Αυτό που παρακολουθεί στενά το Παρίσι είναι τους προϋπολογισμούς, τα ποσά και τα κόστη και πρέπει να πω ότι τα καταφέρνουμε αρκετά καλά. Να κλείσω λίγο με αυτό. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον του βιβλίου είναι ότι καλύπτει και εξετάζει μια μεγάλη ευρεία περίοδο. Και θελήσαμε να αποτελέσει εργαλείο εργασία αυτό το βιβλίο. Ασχοληθήκαμε με τα παραρτήματα, υπάρχουν πολλά, υπάρχει τεκμηρίωση με τα παραρτήματα του Ινστιτούτου, με τους αποφύτου στο Cours Special, στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των μαθητών. Υπάρχει και μια εξαρτητική λίστα όλων των δημοσιεύσεων του Ινστιτούτου και όλων των διαλέξεων. Ε, Θέλησαμε αυτό να αποτελέσει ένα εργαλείο εργασίας. Ευελπιστούμε ότι αυτό θα είναι χρήσιμο και για Σα σας ευχόμαστε να είναι καλοδιάβαστο. Ε, πρέπει να σας πω ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον έμαθα πάρα πολλά πράγματα για το Ινστιτούτο ε, με κάνει πιο ταπεινό γιατί υπήρχαν προκατοχή μου εξαιρετικές προσωπικότητες και πολλές φορές σκέφτεται κανείς ότι αυτά που λέει έχουν ήδη γίνει και υποθεί υπάρχουν ε, πρώην μαθητές και συνεργάτες του Ινστιτούτου που ενδεχομένως ε, θα ενδιαφέρονταν ε, να ε, μοιραστούμε ε, απόψεις. πολύνα. σας ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση πολύ διαφωτιστική για μένα. Έχω μία ερώτηση όμως. Ποια είναι η σχέση με τη ξύ του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδο και του Lycée uh, Φρανσέτης Φρανσέ τη Θεσσαλονίκη. Οι δύο αυτοί οι φορεί, όπω είπατε κύριε Μανιτάκη, δεν συνεργάζεται. Θα σας απαντήσω. Γνωρίζω πολύ καλά το θέμα και μας προβληματίζει. Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση αυτή της Θεσσαλονίκης είναι η Μισιόν Λαϊκ like της Γαλλίας που το προηγούμενο έτος ίδρυσε ένα γαλλικό σχολείο. Σε αυτό προσάρτησε αυτό που, ονομάζουμε, που ονομάστηκε Γαλλικό Ινστιτούτο, αλλά δεν απέχει αποτελεί μέλο των Γαλλικών Ινστιτούτου. Ο προγραμματισμός είναι ανεξάρτητος, έχει τα δικά του οικονομικά μέσα και κονδύλιο. Δεν είναι μέλο του δικτύου. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε μαζί τους, γιατί είναι σημαντικό, είναι η, η πύλη προς τα Βαλκάνια, προς το βορρά. Όμως ε, υπάρχει μια, ένας προβληματισμός αν θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα παράρτημα ε, ανεξάρτητο με ε, στην ευρία ανεξαρτησία στην λήψη αποφάσεων. Είναι κάτι που σκεφτόμαστε και μας απασχολεί. Να προσθέσω λίγο κάποια ιστορικά στοιχεία. Έχετε το σύμπλεγμα των σχολών της Μισιόν Λαΐ και υπήρχε ένα ε, δημοτικό σχολείο, ε, μία δευτεροβάθμια εκπαίδευση και όλα αυτά λειτουργήσαν μέχρι τον πόλεμο. Όλα αυτά τα ε, σχολεία τα ε, κα, έλαβαν οι Γερμανοί. Ε, γιατί απευθύνοντας κυρίως στους ευρώς της Θεσσαλονίκης. Μετά τον πόλεμο, έκλεισαν τα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί της Μισιόν Λαϊκ έφυγαν το 1900 μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκη. Έχουμε ένα σχολείο που πλέον δεν λειτουργεί. Περισσότεροι μαθητές ήταν Ευρώπη, ε, ήταν οι Εβραίοι, οι εκπαιδευτικοί είχαν φίλοι, φύγει. Και ποιος εμφανίζεται πάλι, ποιος ο Σωτήρας, ο Οκτάφ Μέλιε. Τι προσπαθεί να κάνει, θέλει να αναβιώσει αυτό το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Θα στείλει ένας από τους εκπαιδευτικούς του στη Θεσσαλονίκη και το 1946 αυτό το σχολείο αρχίζει να λειτουργεί, αλλά με, άλλο, με, άλλο, με άλλα χαρακτηριστικά. Είναι βραδινά μαθήματα, όπως λειτουργούσε το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Υπάρχει αυτός ο μετασχηματισμός αυτού του εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε Γαλλικού Ινστιτούτου. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών ε, είναι, ε, επηρέασε την ίδρυση αυτού του σχολείου. Οι Θεσσαλονικοί θα το ονομάσουν Λίσε Λίκιο, διατηρώντας την προηγούμενη ονομασία του. Εκεί έμαθα εγώ γαλλικά. Η δεύτερη ερώτηση. Υπάρχει μια μεγάλη συλλογή μεταφράσεων. Μεταξύ ΙΦΑ, ΑΚΤΟΣΥΔ και με το Κέντρο Λογοτεχνικής Μετάφρασης, το CTL. Αναφέρονται λίγα πράγματα, νομίζω, στο θέμα αυτό για το CTL. Λυσίλη. Κι όμως, κι όμως, αγαπητά Ελέκο, όχι μόνο υπάρχει ο κατάλογος των μεταφράσεων, υπάρχει ολοκληρή παράγραφος για το CTL, το κέντρο λογοτεχνικής μετάφρασης που δημιουργήθηκε το 1986. Μία από τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες του Γαλλικού Ινστιτούτου τότε, στα τέσσερα δεκαετία του 1980, και το Κέντρο Λογοτεχνικής Μετάφρασης κατά την ίδρυση δημιουργία του είχε το ελληνικό τμήμα που συνεχίζει να υπάρχει μετάφραση από τα γαλλικά προς τα ελληνικά που εκπαίδευσε νέους μεταφραστές και συνεχίζει να εκπαιδεύει νέους μεταφραστές αλλά υπήρχε και ένα μικρότερο εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης από τα ελληνικά προς τα γαλλικά. Είχα την τύχη να συμμετάσχω σε αυτό το εργαστήριο για δύο χρόνια. Το CTL, το Κέντρο Λογοτεχνικής Μετάφρασης, εκπαίδευσε και νέους μεταφραστές από τα ελληνικά στα γαλλικά. Ταυτόχρονα δημιούργησε συνεργασίες με εκδότες στην Ελλάδα, την Εστία και άλλους εκδοτικούς οίκους, αλλά και στη Γαλλία. Μεταξύ αυτών, η Συμφωνία το 1991, όπου ο Μισελ Γκέραν, ο διευθυντής τότε του Αλλικού Ινστιτούτου, έκλεισε... Ε, μια συμφωνία μεταξύ Γαλλικού Ινστιτούτου και Ακτο Sud, ήταν η χρυσή εποχή για τους μεταφραστές ελληνικών κειμένων, γιατί στα πλαίσια των εκδόσεων Ακτο Sud μεταφράζονταν πάρα πολλοί συγγραφείς, κλασικοί και άλλοι, ο εμπειρικό και άλλοι σύγχρονοι συγγραφείς. Υπάρχει άλλη ερώτηση, άλλο σχόλιο. Ναι. Αλλάζω τελείω θέμα. Υπήρξον, υπήρξ, υπήρξα μέλο τη μεταξύ 75 και 80 τη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Ήταν η εποχή όπου εδώ. Όπου αυτό εδώ ήταν ελίκιο και η αυλή δεν αρκούσε για τα διαλύματα των μαθητών. Και τότε, στο χώρο της Γαλλικής Σχολής Αθηνών υπήρχε ένα γήπεδο τέννις, δημιουργήθηκε και κατασκευάστηκε μια ξύλινη σκάλα για να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές του τότε Γαλλικού Λυκείου να παίζουν κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων. Δεν άκουσα να γίνεται αναφορά στο Γαλλοελληνικό Λύκειο της Αγίας Παρασκευής και έχω την αίσθηση ότι πολλοί μαθητές εγγραμμένοι εδώ πήγαν στην Αγία Παρασκευή. Ίσως ο Νικόλα γνωρίζει καλύτερα το συγκεκριμένο θέμα. Το Γαλλικό Λύκειο Λίσι Φρανσέ είχε και δημοτικό σχολείο νομίζω εγκαταστάθηκε σε μία από τις πτέρυγες του κτίριου που σήμερα υπάρχουν αίθουσες διδασκαλία. Πολύ σύντομα ε, αποδείχτηκε ανεπαρκές και τότε το γαλλικό κρά, ελληνικό κράτος έδωσε μία νέα έκταση για να αναγερθεί το γαλλό ελληνικό λύκειο. Νομίζω ότι το λύσε ήταν τμήμα του Γαλλικού Ινστιτούτου, το lycée français δεν πιστεύω ότι ήταν τμήμα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος. Άρα, ε, οι μαθητές του δεν περιλαμβάνοντας τους 28.000 μαθητές στα τέλη της δεκαετίας του 70. Γι' αυτό η Βιγονίκ Σονκοσκή είπε ότι η Γαλλική Σχολή Αθηνών είναι η πρώτο του ΕΛΕΦΑΣ του Γαλλικού Λυκείου, το οποίο είχε εγκατασταθεί εδώ με πρωτοβουλία ενδεχομένω των ανθρώπων τότε του Ινστιτούτου, αλλά η, βλέπουμε τις απαρχές και τις διαφοροποιήσεις. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Για να προσπαθήσω να απαντήσω στην ερώτησή σας, το με την ιστερία του Ινστιτούτου είναι ότι συναρτάται με την ιστορία πολλών άλλων ε, Ινστιτούτων, όπω το Ινστιτούτο τη Θεσσαλονίκη ή το ε, γαλλο Σχολείο τη Αγία Παρασκευή. Πάντοτε συναντάμε τον Μαχλή, ο οποίο διαπιστώνει όλο και λιγότερα σχολεία προετοίμαζαν του μαθητέ για το γαλλικό μπακαλωρέα. Θα δημιουργήσει λοιπόν ένα τμήμα μπακαλωρέα. Ή με του εκπαιδευτικού που είχε, διοργάνωσε ένα τμήμα προετοιμασία για τον Μπακαλωρέα. Στη συνέχεια ε, διοργάνωσε την Petite École, δηλαδή προετοιμασία για ε, την πρωτοβάθμια, δεύτερο βάθμια εκπαίδευση και έθεσε στη, στη διάθεση των σχολείων αυτών κάποιες αίθουσες. Το πρωί οι αίθουσες ήταν ελεύθερες και αυτές οι petit σιγά σιγά θα αυθίσουν τον αριθμό των μαθητών. Πολλοί μαθητές θα έρθουν από τον Λίβανο μετά τον πόλεμο του Λιβάνου γαλλόφωνοι Λιβανέζοι θα έρθουν εδώ και θα στείλουν τα παιδιά τους εδώ στο σχολείο. Τη δεκαετία του 70 λοιπόν έχετε περίπου χίλιους μαθητές. Και τότε διαπιστώνουν ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, δεν υπάρχουν οι αίθουσε οι χώροι. Συσφίγονται οι σχέσεις μεταξύ Καραμαλή και Ζησκιά, συναντιόνται και γεννάται η ιδέα να δημιουργηθεί ένα γαλλό ελληνικό λύκειο. Το ελληνικό κράτος θα διαθέσει τη, τις εκτάσεις και το γαλλικό κράτος θα αναλάβει να κτίσει το κτίριο και έτσι το 1981 έχουμε την ανέγερση του Λυσί Φρανκό Ελληνίκ, του Λυκείου στην Αγία Παρασκευή. Πίσω από όλα αυτά υπάρχει πάντοτε το Ιστιτούτο και πάντοτε ο Μέχλη. Τελευταία ερώτηση, παρακαλώ. Καλησπέρα σα. Μια... Ένα μικρό σχόλιο. Ίσως μπορούμε να κλείσουμε με αυτό. Καταρχά, σα ευχαριστούμε για όλε τι πολύτιμε πληροφορίε. Δεν ξέρω εάν βιώνουμε μια χρυσή εποχή, διάγουμε μια χρυσή εποχή. Όμως θεωρώ ότι είμαστε πολύ τυχεροί. Είναι ένας χώρος συνάντησης. Βλέπω τον κύριο Βουλγαράκη που εργάστηκε Επιμακρών σε ένα παράρτημα, αλλά και στο κολέγιο, κολέγιο Σαν Πολ στο Πυρεά. Βλέπω την κυρία Αναστασιάδη, που ήταν καθηγήτριά μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και κάνουμε ό,τι είναι εφικτό και ακολουθώντας τα βήματα των μεγάλων προκατόχων, βάζοντας το λιθαράκι μας. Θα ήθελα να αναφέρω στην πίστη που αναφέρεστε των Γάλλων, των καθηγητών, και μιλάτε για μια αφοσίωση, αναφερθήκατε βέβαια και στις γυναίνας λόγους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και ήθελα να επισημάνω ότι αναφερθήκατε στην αγάπη σας και στην αφοσίωση σε αυτό τον... το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Θα ήθελα να κλείσω λοιπόν ε, με μια αναφορά, ανάλυση ε, από το κείμενο. Οι διοικητέ του Ιδρύματος μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος με ηρεμία. Δεν μπορεί κανείς καλύτερα να συνοψίσει την ιστορία του εκπαιδευτικού του Γαλλικού Ινστιτούτου από τις αρχές του αιώνα μέχρι σήμερα παρά βλέποντας μία σειρά επιτυχημένων αλλαγών που ολοκληρώνονται πάντοτε επιτυχώς. Σας ευχαριστούμε.